Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την επικαιρότητα από τη μία να ταλανίζεται από τις πολύ σημαντικές διαστάσεις του ελληνικού μύτου και την πολιτική σύγκρουση να ανεβαίνει με επίκεντρο την αντιπαράθεση των αρχηγών στη Βουλή, η υπόθεση πανδημία από την άλλη αρχίζει και τοπικά να απλώνει ολένα και περισσότερο την επίδρασή της. Μετά τις υπόλοιπες ζώνες της Πελοποννήσου και άλλες περιοχές μπήκαν στη ζώνη αυξημένης επιτήρησης, ενώ η Αρκαδία τέθηκε σε σκληρό lockdown. Ο κόσμος γενικά δεν προσέχει στην Τρίπολη. Καλό ήταν που έγινε. Οι πολίτες στην Τρίπολη αλλά και τις υπόλοιπες περιοχές της Αρκαδίας μοιάζει να περίμεναν το γενικευμένο lockdown, καθώς η κατάσταση στην περιοχή ήταν οριακή με τα κρούσματα κάτι περισσότερο από πολλά μέρα με την ημέρα. Πρέπει να κλειστούν όλοι μέσα, ώστε να έχουμε μια μείωση των κρούσματων για να μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθεροι ξανά. Όπως είναι τα πράγματα, έτσι. Συμφωνώ, ναι. Εννοείται ότι μας έχουν ανησυχήσει. Τι να πω, ο κόσμος πρέπει να προσέχει περισσότερο. Η αποφασή για το γενικευμένο lockdown σε ολόκληρη την Αρκαδία, όπως συνέβη και στο Δήμο Ναυπλιαίων, ελήφθη ύστερα από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας. Τα αυστηρά μέτρα θα ισχύουν καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι την 1η Μαρτίου. Οπότε και η χρήση μάσκας παντού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι υποχρεωτική, ενώ τα μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες εκτός από τα σχολεία ειδικής αγωγής συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις, τόσο με χιοταχή όσο και με ταξί, επιτρέπεται ο οδηγός και δύο επιβάτες. Στους χώρους λατρείας τελούνται λειτουργίες και άλλες συνάξεις χωρίς την παρουσία πιστών, ενώ σε γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και μνημόσυνα επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα. Ανοιχτά παραμένουν καθαριστήρια, πρατήρια υγρών καυσίμων, κταίο και συνεργεία οχημάτων, καθώς λειτουργούν προφανώς τα φαρμακεία και τα καταστήματα τροφίμων. Τα pet shops και οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών αποκλειστικά ωστόσο για την επισκευή και εξόφληση λογαριασμών ή την ανανέωση υπολείπων. Με ραντεβού γίνεται η εξυπηρέτηση πολιτών στα καταστήματα οπτικών, ακουστικών βαρικοείας, ενώ κανονικά, εφόσον έχει e-shop, λειτουργεί κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης μέσω διαδικτύου. Αξίζει να σημειωθεί πως οι πολίτες, θορυβημένοι από την εξέλιξη, περιμένουν πώς και πώς να έρθει η σειρά τους να εμβολιαστούν. Ναι, εννοείται. Από τους πρώτους. Ασφαλώς. Το εμβόλιο πιστεύω πως να είναι στη θετική κατεύθυνση. Βλέπουμε λοιπόν το τι σημειώνουν οι πολίτες που αλλάζει η καθημερινότητά τους σε μια ακόμη εφαρμογή, σκληρή εφαρμογή μέτρων. Μαζί μας τώρα η Γεωργία Αναγνωστοπούλη. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, Θέμη. Είπαμε ότι μία μετά την άλλη περιοχές της Πελοποννήσου μπαίνουν στο κόκκινο και βλέπουμε πόσο επιδρά πλέον και η καθημερινότητα στην περιοχή της Αρκαδίας. Διαπιστώνουμε από τον τίτλο 5 νέα κρούσματα στη Μεσσηνία. Χαμηλή καταγραφή. Ας κρατήσουμε όμως μικρό καλάθι, γιατί είμαστε κάποιες ημέρες πίσω. Νομίζω ότι έτσι όπως γίνεται η καταμέτρηση, στην πραγματικότητα είμαστε αυτήν τη στιγμή κάπου στο Σάββατο. Άρα το γεγονός ότι υπάρχουν 5 κρούσματα σήμερα δεν πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε. Να πούμε ότι έχουν γίνει μόνο σήμερα 550 τεστ. Και γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί θα εξηγήσω σε λίγο. Έχουμε λοιπόν εξ αυτών τα 330 στους Γαργαλιάνους. Να. Μιλάμε για μια περιοχή όπου εκεί υπάρχει έτσι αρκετός λόγος που γίνεται για κρούσματα. Δεν ξέρουμε αυτό σε μια κλειστή κοινωνία τι μπορεί να σηματοδοτήσει. Ας το κρατήσουμε ανοιχτό, δεν θέλω να κινδυνολογώ, θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. 130 διεξήχθησαν στο Μέγαρο, 75 στην Αγία Τριάδα, όπως κάθε Πέμπτη είναι εκεί τα κλιμάκια, και 6 μόλις στο αεροδρόμιο που έρχονται κάποιοι επιβάτες από Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, από ό,τι είδαμε και την πρώτη μέρα, και οι ίδιοι είναι αρνητικοί στο να υποβληθούν σε τεστ. Κρατάμε λοιπόν το γεγονός ότι είχαμε αυτά τα 550 τεστ και αναφέρθηκα ειδικά στο θέμα των Γαργαλιάνων. Υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες περιοχές της περιφέρειας ότι τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Άρα αυτό σε λίγες ημέρες μπορεί να μετατραπεί στο ότι, όπως είδαμε και στην Αρκαδία, μπορεί να κοκκινήσει ο νομός. Μας κρατάει το γεγονός ότι έχουμε ένα εξαιρετικό κλίμα. Ναι, εγώ θα σου πω όμως ότι επειδή βλέπουμε τους χαμηλούς αριθμούς δεν σημαίνουν και τίποτα. Ακριβώς. Μας το επισημαίνουν και οι ίδιοι πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων που μιλούν αμέσως μετά στην εκπομπή διάλογη που ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Και θα σου πω ότι χαρακτηριστικά μας αναφέρουν και τον προβληματισμό τους ότι το επιδημιολογικό φορτίο είναι περισσότερο, είναι πιο βαρύ σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζουν οι περιοχές, ιδιαίτερα με τα λίγα κρούσματα. Αναφέρθηκε ότι, για παράδειγμα, σε περιοχή είναι ήδη γνωστά 6 κρούσματα, τη στιγμή που αναφέρονται μόλις 3. Κατανοεί κανείς ότι ορισμένες φορές μπορεί να μην καταγράφονται, μπορεί και ο κόσμος να μην
να πηγαίνει σε άλλες περιοχές, να κάνει τεστ ή οτιδήποτε και άλλο, όπως σημειώθηκε και από τους ίδιους γιατρούς. Οπότε μην πιστεύει κανείς τους χαμηλούς αριθμούς. Η εικόνα που μιλάει είναι αυτή η εικόνα που επικρατεί έξω. Και η εικόνα έξω είναι δράμα. Αυτό που συμβαίνει έξω, ειδικά στην πόλη της Καλαμάτας, αλλά και στο νομό το δικό μας αυτή τη στιγμή, όπου έχουμε το καλό κλίμα και μα και λίγο το καλοκαιράκι που στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται ο ήλιος και τα λοιπά, να εκμεταλλευτούν, να πάνε στη θάλασσα, να κάνουν μια βόλτα, να καθίσουν με τα πλαστικά στα παγκάκια και τα λοιπά. Μάλιστα κάποιοι τα αναρτούν και στο διαδίκτυο να συγκεντρωθούν και σε κάνα σπίτι. Πολύ φοβάμαι, επειδή το είδαμε στην Αρκαδία, ότι με βάση τα δείγματα αυτά και το τι συμβαίνει γύρω-γύρω και πώς έχουν τα πράγματα στην περιφέρεια, σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας, πέραν όλων όσα βλέπουμε να γίνονται στην Καλαμάτα, δεν απέχουμε πολύ. Αν βέβαια κρατήσει ο καιρός, θα είναι ελαφρυντικό αυτό το στοιχείο και μπορεί να είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν θέλει πολύ. Σου το λένε και οι ειδικοί, θα τα δούμε έτσι με λεπτομέρειες το βράδυ, αμέσως μετά, αργότερα εννοώ από το δελτίο μας. Δεν θέλουμε πολύ να κοκκινήσουμε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και επισημαίνουμε την ανησυχία που υπάρχει από τις μεταλλάξεις, που με τον έναν τον άλλον τρόπο έχουν κυριαρχήσει πλέον πάρα πολλά τα μεταλλαγμένα κρούσματα που διαπιστώνονται καθημερινά. Ας σταθούμε λίγο σε αυτό που, σε συνδυασμό με το τι συμβαίνει στη ΣΜΕΘ, πρέπει να μας κάνει πραγματικά να μην εφησυχάζουμε τουλάχιστον. Δεν είναι μακριά ούτε η Τρίπολη, ούτε η Κόρινθος, ούτε το Ναύπλιο, ούτε η Αθήνα. Έτσι, και κακώς υπάρχουν και μετακινήσεις περισσότερες από ό,τι θα έπρεπε. Είχαμε 39 θανάτους, 1.784 κρούσματα και μια και στάθηκε στις μεταλλάξεις. Στα 990 αυτή τη στιγμή ανέρχονται συνολικά τα περιστατικά που έχουν να κάνουν με τη μεταβρετανική μετάλλαξη, με τον βρετανικό μεταλλαγμένο ιό, και 27 με την νοτιοαφρικανική. Αυτά ως προς τις μεταλλάξεις. Και αυτό που προβληματίζει επίσης έχει να κάνει με την αύξηση των διασωληνωμένων. Σήμερα είχαμε 10 περισσότερους από χθες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στην Αττική είναι στο κόκκινο η ΜΕΘ, έχουμε 90% πληρότητα. Και καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται. Μην φτάσουμε στα περσινά επίπεδα της Ιταλίας ή τέλος πάντων χρειαστούν πολύ σκληρά lockdown και να διαλέγουν οι άνθρωποι ποιον θα διασωληνώσουν και ποιος θα πεθάνει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτές τις εικόνες. Η πραγματικότητα είναι ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο της Καλαμάτας στην κλινική COVID 200, περισσότερα από 270 άτομα, και αυτό νομίζω από μόνο του έρχεται να πει πολλά και για την κατάσταση στην περιοχή μας, για να το διαπιστώσουμε αυτό. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Συνεχίζουμε εμείς με τον υγειονομικό ρυθμό. Είπαμε μία μετά την άλλη περιοχές μπαίνουν στο κόκκινο και πάμε να δούμε την εικόνα της Αρκαδίας και τι σημειώνεται. Τα κρούσματα ανέβηκαν κατακόρυφα τις τελευταίες ημέρες και η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας εντάσσεται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου. Τις λίγες μέρες για τις οποίες έχουν ανακοινωθεί, τέλος πάντων όσο λιγότερες γίνεται, και να μπορέσουμε να έχουμε μια αποκλιμάκωση όπως έγινε και στις άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, παράδειγμα η Σπάρτη, που είχαν κρίσιμες καταστάσεις, και να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα το συντομότερο δυνατό. Το αυστηρό lockdown στην Αρκαδία πλέον επιβάλλει τη μετακίνηση μόνο με SMS και για τους 6 λόγους που συνοδεύουν τη χρήση του και μόνο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κυρίως τόσο ζήτημα είναι η πιστή τήρηση και εφαρμογή των μέτρων, προκειμένου η περιοχή να βγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από αυτή τη ζώνη επιτήρησης. Με τον τρόπο αυτό, συνδυασμό προφανώς και με το να αναλάβουμε όλη την ευθύνη που μας αντιστοιχεί, και όταν λέω όλοι εννοώ από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, ό,τι και να σημαίνει αυτό, είμαι βέβαιος ότι μπορεί να το πετύχουμε. Το πετύχαμε στο πρώτο κύμα του κορονοϊού, το περασμένο Μάρτιο-Απρίλιο. Το πετυχαίναμε στην Αρκαδία και στην Πελοπόννησο λιγότερο ή περισσότερο μέχρι και πριν από μερικές ημέρες. Άρα είναι βέβαιο ότι μπορούμε να το ξαναπετύχουμε, αρκεί όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο περιορισμός μας στις μετακινήσεις, στις αγορές, το κόστος που θα πληρώσουμε σαν επιχειρηματίες, όσοι είναι επιχειρηματίες, είναι το λιγότερο δυνατό προκειμένου να πετύχουμε κάτι σημαντικό, που είναι η επαναφορά στην κανονικότητα και βεβαίως η μείωση των κρουσμάτων και των όποιων αντίστοιχα κακών αποτελεσμάτων υπάρχουν. Η ατομική ευθύνη είναι το σημαντικότερο, μαζί με την συνδρομή των όλων των αρμοδίων προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα. Εγώ είμαι αισιόδοξος και σας λέω ξανά, το πετύχαμε. Και επομένως αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ας βάλουμε στην άκρη την κούραση η οποία μας διακατέχει όλους, προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε το σημαντικό στόχο. Αφήνουμε τα υγειονομικά, ερχόμαστε στα αγροτικά που είναι πολλά και σημαντικά, και η υπόθεση ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας
είναι αυτή που κυριαρχεί. Μαζί μας ο αναπληρωτής διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας, ο κ. Γιάννης Πάζιος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Γανελόπουλε. Να δούμε λίγο τα δεδομένα. Και είναι πολλά και κρίσιμα τα δεδομένα. Και είναι και κρίσιμη και η υπόθεση. Είχαμε την ανάρτηση της Ένωσης Μεσσηνίας χθες. Μία ανάρτηση άκρως χαρακτηριστική. Δεν θα πω ότι παρουσιάζει ολόκληρη την γραμμή, αλλά παρουσιάζει για κάποια στοιχεία της γραμμής η οποία έχει ακολουθεί και από τον ΣΥΜΕΠΟ, που είναι επικουρή και η Ένωση για την όλη υπόθεση της ακύρωσης της απόφασης αποστόλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο, να πω ότι από αυτήν την απάντηση του ιδίου του Υπουργείου εξάγουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την αλήθεια που υπάρχει γύρω από το ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας. Αρχικά, τι γίνεται με το όνομα? Ναι. Κύριε Κανελόπουλε, αποφασίσαμε στη δεδομένη χρονική συγκυρία και η Ένωση Μεσσηνίας και βέβαια και ο ΣΥΜΕΠΟΠ που συνεπικουρούμε όλοι μαζί, έχοντας φτιάξει μια ομάδα μαζί με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νηλαία, να δημοσιοποιήσουμε ένα έγγραφο το οποίο απηχεί όχι τις προσωπικές απόψεις κάποιου πολιτικού, ούτε τις προσωπικές απόψεις κάποιου υπουργού. Είναι μια απάντηση στο ελληνικό κοινοβούλιο, η οποία απηχεί τις αποφάσεις και τις απόψεις της ελληνικής πολιτείας, οι οποίες εδράζονται πάνω στον ευρωπαϊκό και εθνικό κανονισμό. Mm-hmm. Άρα, θέλαμε να τονίσουμε ότι όλα αυτά που έχουμε ακούσει όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες και όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, και δυστυχώς ήταν αρκετά, και χύθηκαν τόνοι μελάνης και πραγματικά ακούστηκαν διάφορες προσεγγίσεις από διάφορες πλευρές. Την ώρα που εμείς κάναμε ξεκάθαρο ότι αυτό που ζητάμε είναι να εφαρμοστεί η νομιμότητα. Όλα αυτά καταραίουν, διότι πάρα πολύ απλά η ελληνική πολιτεία από το 2010. Έχει ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει με την ονομασία Καλαμάτα. Έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός αφορά την γεωγραφική περιοχή Καλαμάτα και όχι κάποιο όνομα ποικιλίας. Ότι το όνομα ποικιλίας είναι Καλαμών. Ότι οποιοδήποτε θέλει να το επεκτείνει, αυτό θα πρέπει να γίνει με πάρα πολύ μεγάλη φιδό και όχι με κριτήριο το αν υπάρχουν μεγάλες ή μικρές ποσότητες σε άλλους νομούς. Ωραία. Αυτά τα τρία σημεία να τα επαναλάβουμε λίγο, γιατί ορισμένες φορές καλό είναι και να ξεκαθαρίζονται και να επαναλαμβάνονται. Η χρήση του ονόματος Καλαμάτα, ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας, από πού μπορεί να γίνει και με ποιους? Η χρήση του Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ, όπως αυτό κατοχυρώθηκε το 1996, ύστερα από αίτηση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας. Και γι' αυτό βρισκόμαστε και σήμερα εμείς εδώ, μιας και είμαστε ο φορέας που κατοχύρωσε το προϊόν και μιας και είμαστε ο φορέας που οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν ως ομάδα τέτοια. Και μαζί έχουμε όλη αυτή τη διαδικασία της αλληλογραφίας για να κατοχυρώνουμε το προϊόν σε τρίτες χώρες. Ξεκαθαρίζει ότι το προϊόν μπορεί να δύναται να ονομάζεται Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ όταν προέρχεται από τη Μεσσηνία και μόνο οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο σύστημα ελέγχου μπορούν να το διακινούν με αυτή την ονομασία. Κανένας άλλος εντός ή εκτός Μεσσηνίας που δεν ανήκει στο σύστημα ΠΟΠ. Αυτό ήταν καθαρό. Πάμε στο δεύτερο σημείο. Η ποικιλία Καλαμών. Η ποικιλία ονομάζεται Καλαμών, είναι έτσι καταχωρημένη στο Μητρό Ποικιλίων από το 1992. Αυτό αποτυπώνει καθαρά ο Υπουργός και ξεκαθαρίζει κιόλας ότι η αναγραφή του Ελιά Καλαμών σε ετικέτες θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην υπενήσεται την ΠΟΠ. Άρα δηλαδή προχωράει ένα βήμα παραπέρα αναφορικά και με την απλή Ελιά Καλαμών. Και όλα αυτά, πότε, υποβάλλοντας μια απάντηση σε ένα ερώτημα ενός βουλευτή της Ετωλοακαρνανίας, του κυρίου Καραγκούνη, όπου του έθεσε το ζήτημα της επέκτασης του ΠΟΠ στην Ετωλοακαρνανία. Και να σημειώσουμε και κάτι ακόμη, ότι δεν είναι μια πολιτική θέση. Απλά πολιτική Ακριβώς. θέση που εκφράζει μια προσωπική άποψη του τότε Υπουργού, του κυρίου Σκανδαλίδη. Είναι η άποψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η εφαρμογή της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Ακριβώς, εύστοχα, όπως ακριβώς το θέτετε κύριε Κανελόπουλε, αυτό τονίζουμε και εμείς, περισσότερο για να ξεκαθαρίσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και όλες αυτές οι επιχειρηματολογίες περί δίθεν αναγραφής σε καταλόγους, για προεδρικά διατάγματα, για συνώνυμα, όλο αυτό το ζήτημα έχει καταρρεύσει. Η ελληνική πολιτεία έχει συγκεκριμένη και ξεκάθαρη θέση και αυτό που αποδεικνύεται με το συγκεκριμένο έγγραφο είναι ότι το ίδιο το Υπουργείο είχε δώσει σαφείς κατευθύνσεις σε παραγωγούς και θεσμικούς φορείς της Ελιάς Καλαμών σε άλλες περιοχές πώς μπορούν να κινηθούν για να κατοχυρώσουν τα δικά τους προϊόντα. Άρα εδώ πέρα αναδεικνύεται ένα μεγάλο ζήτημα έλλειψης ενημέρωσης ή απόκρυψης πληροφοριών. Είναι ζωτικό αυτό που σας αναφέρω.
οι παραγωγοί δεν ενημερώνονται, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις δεν ενημερώνονται, δεν υπάρχει στη χώρα μια ορθή διαδικασία έγκαιρης ενημέρωσης και καλλιεργήθηκαν ψευδεστήσεις και αυταπάτες για πάνω από 10 χρόνια. Να σας τονίσω ότι από το 2001 έπρεπε να έχει συμβεί αυτό, άρα μιλάμε για 26 χρόνια, αλλά ας πάρουμε σαν βάση την απόφαση, την οποία στην ουσία την απάντηση του Υπουργού, και έχουν περάσει 11 ολόκληρα χρόνια. Εμείς εδώ ως φορείς και το 12 προσπαθήσαμε να επεκτείνουμε τη ζώνη στη Λακωνία. Το αίτημα απερίφθη. Και το 14 προσπαθήσαμε να επικαιροποιήσουμε τις προδιαγραφές. Το αίτημα δεν απαντήθηκε ποτέ. Και τώρα υποβάλαμε αίτηση ίσονος σημασίας, όπου στην ουσία μας ενημέρωσαν ότι η ελιά Καλαμάτας τυποποιείται μόνο μέσα σε ελαιόλαδο και όχι μέσα σε άλμη. Για να αντιληφθείτε λίγο και το επίπεδο των απαντήσεων που παίρνουμε, διότι πάρα πολύ απλά θέλαμε να αναδείξουμε ότι υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες που έχουν βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών κανονισμών και της εθνικής νομοθεσίας, και ορίστε τι απαντήσεις δίνουν σε έναν υπουργό που έρχεται μέσα στη Βουλή για να εκφράσει τις απόψεις της ελληνικής πολιτείας. Και δυστυχώς 11 χρόνια μετά υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν εφαρμόσει τις αποφάσεις αυτές. Βρισκόμαστε όλοι εγκλωβισμένοι και κάποιοι παίξανε διάφορα τερτύπια με την περίφημη απόφαση Αποστόλου. Ωραία, να έρθουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Για να καταλαβαίνουν και οι καταναλωτές και οι πολίτες και όλοι οι υπόλοιποι. Αρχικά σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αντιμαχίας πλευρών, γεωγραφικών, περιοχών, νομών ή οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ξεκάθαρο και από τις κινήσεις της Ένωσης και από τις κινήσεις του ΣΜΕΠΟΠ, αλλά και από τις κινήσεις γενικά της Καλαμάτας σαν περιοχή. Φαντάζομαι ότι αυτό το πιστοποιείτε κι εσείς. Κύριε Καναλόπουλε, από την αρχή αυτό που λέγαμε και το έχουμε πει και στο BEST είναι ότι αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε είναι μια ομάδα περιφρούρησης, προστασίας και προβολής του ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ. Δεν μιλάμε για μέτωπο, το οποίο μέτωπο ακούγεται και αρνητικά. Δεν έχουμε μέτωπο με παραγωγούς ή με μεταποιητές. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλη τη ζώνη, αλλά θέλουμε να αναδείξουμε τις ευθύνες, διότι δεν μπορεί να μας κατηγορούν συλλήβδιν επί 20 χρόνια ότι είμαστε τοπικιστές ή ότι ερμηνεύουμε τον νόμο ή τους κανονισμούς όπως εμείς νομίζουμε. Και δεν νομίζω δα ότι ο κύριος Κανδαλίδης ως υπουργός κατάγεται από τη Μεσσηνία, ούτε έχει μπάρμπα στην κορώνη, ούτε είναι δάκτυλος Μεσσήνιον. Προφανώς ο άνθρωπος και αυτός σαν υπουργός και οι υπηρεσίες του όλες εφήρμοσαν αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε και λέμε εδώ και μία δεκαετία, αλλά δυστυχώς δεν μας ακούει κανείς. Σαφέστατα υπάρχουν ευθύνες και η Ένωση Μεσσηνίας έχει μεγάλες ευθύνες στο παρελθόν που δεν προστάτευσε όπως οφείλει το προϊόν. Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από αυτό. Ωστόσο, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αφήσαμε πίσω κόντρες και έρηδες εδώ στη Μεσσηνία. Καθίσαμε όλοι φορείς μαζί. Έχουμε κάνει 17 διαβουλεύσεις με τους μεταποιητές του ΠΟΠ εδώ στο νομό από το 2019, προκειμένου τι, να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα ενωμένοι, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με μία επέκταση. Αφήστε με να ρωτήσω κάτι. Πριν πάω στα δεδομένα της απόφασης Αποστόλου. Επειδή είπατε ενωμένοι, είναι όντως ενωμένη περιοχή ή υπάρχουν και κάποιοι που να το πω τρεκλίζουν και στραβίζουν δεξιά και αριστερά? Κύριε Κανελόπουλε, προσωπικά και νομίζω και θεσμικά δεν έχει έρθει στα χέρια μας η οποιαδήποτε επίσημη θέση, οποιοδήποτε μεταποιητή, ο οποίος να διαφωνεί με τις εισηγήσεις ή τις παρεμβάσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει, μιας και όπως τόνισα πριν, αν προσέξατε, ότι από το 2019 που ξεκίνησε αυτή η διαδρομή μαζί με το ΣΥΜΕΠΟΠ και τον ΙΛΕΑ, φροντίσαμε να ενημερώσουμε όλους τους μεταποιητές που εντάσσονται στο σύστημα ΠΟΠ με βάση το μητρό του Ελγό Δήμητρα και εδράζονται στην Μεσσηνία. Άρα ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν ανοιχτή, καθαρή και διαφανής. Και να σας θυμίσω και όλα αυτά ότι κάναμε και μια ανοιχτή διαβούλευση στην αίθουσα της Νομαρχίας, στο Κουμουνδούρος, που μπορούσε να προσέλθει ο οποιοσδήποτε ήθελε, παραγωγός, μεταποιητής, ακόμα και αυτοί που ενδεχομένως βρισκόντουσαν εκτός του ΠΟΠ, γιατί μην ξεχνάμε ότι το σύστημα ΠΟΠ απευθύνεται σε παραγωγούς και είναι ένα εθελοντικό σύστημα. Μόνο ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμοί μπορούν να κατοχυρώσουν προϊόντα ΠΟΠ. Και αυτό γιατί πάρα πολύ απλά το ίδιο το σύστημα έχει θεσπιστεί για να μπορέσει να τους διασφαλίσει το προϊόν αυτό στη γεωγραφική αυτή περιοχή και να τους δώσει πίσω μια υπεραξία. Ωραία. Πάμε στην υπόθεση και την απόφαση Αποστόλου λίγο τώρα για να δούμε. Όχι, για να το κλείσω, κύριε Κανελόπουλε, γιατί έχει σημασία αυτό, γιατί έχουν υποθεί και έχουν ακουστεί πολλά. Οι επιχειρήσεις είναι εθελοντική η συμμετοχή τους στο σύστημα ΠΟΠ. Άρα αυτή τη στιγμή, επειδή εμείς ως φορείς εκφράζουμε και από το 19 σήμερα όλες τις επίσημες θέσεις που υπάρχουν στο νομό και όλες τις επιχειρήσεις, δεν έχει προκύψει επίσημα ως τώρα, δεν έχει έρθει κάτι στα χέρια μας, δεν έχουμε δει κάποιο σχετικό, κάποια παρέμβαση ή κάποιο άρθρο. Κάποιοι φορέα από τη Μεσσηνία, εννοώ
μεταποιητή, τυποποιητή, συνεταιρισμού, ο οποίος να διαφωνεί είτε στα θέματα της απόφασης αποστόλου, είτε στα θέματα χειρισμού του κόπου. Ξεκάθαρα. Άρα, λοιπόν, πάμε στην υπόθεση της απόφασης αποστόλου, γιατί από ό,τι φαίνεται η απόφαση αποστόλου άνοιξε μια καιρικό γόρτα. Κύριε Καναλόπουλε, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο αποτέλεσε για εμάς όλο ζητούμενο για παραπάνω από 20 χρόνια, ήρθε μια απόφαση αποστόλου να αντανατρέψει, όπου όπως καταλαβαίνετε, για να σας αποκαλύψω κιόλας κάτι, και είναι και βασική εισήγησή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να μπορέσει να, το Υπουργείο να λάβει μια οποιαδήποτε απόφαση που σχετίζεται με αλλαγή ονομασίας ή θέσπιση συνωνύμου, θα πρέπει να συνεδριάζει μια ειδική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή έχει συνεδριάσει μία φορά το καλοκαίρι του 2016 και στα πρακτικά της δεν αναφέρεται πουθενά μέσα η ποικιλία Καλαμών ή η ονομασία Καλαμάτα. Έχει ασχοληθεί με άλλες καλλιέργειες. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη ένα δεδομένο ότι ο Υπουργός παίρνει μόνος του μια απόφαση, χωρίς σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής. Άρα, οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και εδώ αναδεικνύονται άλλου τύπου ευθύνες. Και ταυτόχρονα, η υπουργική αυτή απόφαση, η οποία δεν τεκμηριώνεται κιόλας ποιες είναι οι αιτίες που την οδηγούν, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον και μια νέα κατάσταση, όπου δυστυχώς δεν θωρακίζει την ονομασία Καλαμάτα και εναντί των τρίτων χωρών. Ένα θέμα που το θίξατε νομίζω και χτες και το είπατε πάρα πολύ εύστοχα, όπου αφορά και εμάς όλους, γιατί υπάρχει το εσωτερικό μέτωπο που πολεμάμε 20 χρόνια να διεκδικήσουμε για τους μεσήνιους παραγωγούς και τους μεσήνιους τυποποιητές και βαλόμεθα. Την ίδια ώρα όμως έχουμε τρίτες χώρες, γειτονικές χώρες στην νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, οι οποίες έρχονται με δυναμικές φυτεύσεις και πουλούν Καλαμάτα όλοι. Και πρέπει να δούμε όλοι μαζί ως φορείς, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί εδώ φύγονται τα συμφέροντα των παραγωγών και τα εθνικά μας συμφέροντα και τα συμφέροντα σαφέστατα της πόλης. Mm-hmm. Άρα, προς αυτή την κατεύθυνση, βρισκόμαστε και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο της Καλαμάτας, με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και με όλους τους δημάρχους βέβαια, και με τους προϊσταμένους της ΔΑΟΚ και με την Περιφέρεια και τον Αντιπεριφερειάρχη και το Επιμελητήριο. Γι' αυτό σας μίλησα για μια ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι ενωμένη και μαζί με τους βουλευτές προσπαθούμε να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει. Και ξεκινάμε από την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον Απρίλιο. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης που μπορεί να προταθεί την επόμενη ημέρα, αν η χώρα θέλει να τον ακολουθήσει. Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Λέμε ναι σε επέκταση της γεωγραφικής ζώνης και επικαιροποίηση των προδιαγραφών. Το πολεμάμε 15 χρόνια, αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση από το 12 και εντεύθεν, προκειμένου ακριβώς να ξεκολλήσουμε από αυτή την κατάσταση. Και η χώρα ταλανίζεται την ώρα που ο παραγωγός, η εισοδιά του καταλήγει στο Μπάμισο, την ώρα που ο παραγωγός, η εισοδιά του πηγαίνει προς ελαιοποίηση, οι τιμές έχουν καταρρεύσει και στο τέλος θα αντιμετωπίσουμε φαινόμενα σταφίδας και για την ελιά Καλαμών, για αυτή την εμβληματική ποικιλία και θα αναρωτιόμαστε τι έχει συμβεί. Κρατάω αυτούς τους προβληματισμούς. Θα πούμε πολλά περισσότερα την επόμενη εβδομάδα σε μια εκτενέστερη εκπομπή για την υπόθεση αυτή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, εγώ. Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν τον αναπληρωτή διευθυντή της Ένωσης Μεσαινίας να περιγράφει την όλη κατάσταση γύρω από το ΠΟΠ Ελιά Καλαμάθας. Πάμε εμείς στην υπόθεση των αντιπλημμυρικών έργων. Περιμένουμε πολλά από τη συγκεκριμένη διαδικασία, όμως λόγω της πανδημίας έχει καθυστερήσει. Η απόφαση έχει ληφθεί στις 14 Δεκεμβρίου του 2019 από την Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής. Η στόχευση είναι μία και βασική για πάρα πολλές περιοχές, ανάμεσα και αυτές της Μεσσηνίας, για την εκτέλεση επιγόντων έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης ανάντι και κατάντι των αυτοκινητοδρόμων, που υλοποιήθηκαν με συμβάσεις παραχώρησης συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές τις ημέρες σε θέση εκκίνησης μπαίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα που θα θωρακίσουν τον αυτοκινητόδρομο Ε65. Αντίστοιχα έργα πρόκειται να ξεκινήσουν και στον αυτοκινητόδρομο του Μωρέα. Ωστόσο, η όλη κατάσταση με την πανδημία έχει φρενάρει τις εξελίξεις. Χτες έκανα ένα κύκλο επαφών, τηλεφωνημάτων δηλαδή, όχι μόνο για αυτό αλλά και για το υδατοδρόμιο και για πολλά άλλα. Μίλησα και για αυτό λοιπόν, όπου τους τονίσαμε ότι ρώτησα αν έχουν συμπεριληφθεί οι παρατηρήσεις που είχαμε καταθέσει ως τεχνική υπηρεσία, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο, έχουμε πει, να μην φτάσουμε στο τελικό σημείο να έρθει η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να μιλήσουμε γι' αυτό μόνο και να μπορούμε να κάνουμε μικρές παρεμβάσεις, να μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Στην επικοινωνία λοιπόν τη χθεσινή, τους ανέφερα και πάλι ότι ήταν δέσμευσή τους ότι θα συναντηθούμε να μιλήσουμε πριν φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο. Όπου εκεί έχω δεσμευτεί κιόλας, μάλιστα θα καλέσω και τους επικεφαλείς αυτή τη συνάντηση. Μου είπαν ναι, θα γίνει η συνάντηση, δεν θα μας έρθει η μελέτη στο τελικό στάδιο, θα μας έρθει νωρίτερα. Όμως οι καταστάσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων από τον Νοέμβριο μας έχουν σταματήσει και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να έρθει η μετακίνηση, να μπορούν να γίνονται οι μετακινήσεις ελεύθερα και να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Υπάρχει λοιπόν μια καθυστέρηση λόγω αυτών της κατάστασης. Αυτά.
αυτά και από το Δήμο Καλαμάτας, πάμε εμείς τώρα σε μια άλλη σημαντική υπόθεση. Έτσι όπως διαμορφώνεται με τις ευκαιρίες, και κρατήστε αυτό, τις ευκαιρίες που δημιουργεί το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο το ΕΣΠΑ 2127 έχει και μια άλλη πτυχή, μια άλλη τροχιά, και προς αυτή την κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης και του πολιτιστικού μας αποθέματος που βγαίνει στην επιφάνεια μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα, κατέθεσε μια πρόταση στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στο Σωματείο Διάσημα. Έχουμε μαζί μας τον Μεσίνιο Πρόεδρό του, τον κύριο Σταύρο Μπαίνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε που σας έχουμε απόψε μαζί μας. Και είναι μια πρόταση δυναμική από ό,τι φαίνεται, και έτσι όπως διαβάσαμε στην παρουσίασή της από την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία τι ακριβώς στόχο έχει? Έχει μια πολιτιστική διαδρομή? Η πρόταση αυτή αναφέρεται στο στόχο 5 του ΕΣΠΑ 2127. Το 2127 έχει 5 στόχους. Οι 4 στόχοι είναι τομεακοί, δηλαδή αναφέρονται στα κεντρικά υπουργεία. Ο στόχος 5 αναφέρεται στις περιφέρειες, είναι τα περίφημα ΠΕΠ, τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, και είναι ο στόχος ο οποίος καθιερώνει στην πατρίδα μας τα ολιστικά προγράμματα. Όταν λέμε ολιστικά προγράμματα, εννοούμε ότι δεν θα έχουν μόνο έργα υποδομής στα προγράμματα αυτά, αλλά θα συνδέονται με ψηφιακές εφαρμογές. Θα συνδέονται με την επιχειρηματικότητα της περιοχής. Mm-hmm. Θα έχουν οπωσδήποτε επεξεργασμένο μάρκετινγκ, γιατί μιλάμε για παραγωγή ενός προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού που θα φιλοδοξήσουμε να γίνει και branding παγκόσμιο. Γιατί θα πρέπει να υποσημειώσουμε, κύριε Κανελόπουλο, ότι η Πελοπόννησο έχει το μεγαλύτερο απόθεμα μνημείων στον κόσμο. Και βεβαίως υπάρχει και κάτι άλλο, για το οποίο μάλιστα ετοιμάζεται και νομοθετική ρύθμιση. Mm-hmm. Είναι το περίφημο DMO, δηλαδή τα αρχικά του είναι Destination Management and Marketing Organization, φορέας διαχείρισης του προορισμού, για το οποίο μάλιστα είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Τουρισμού, τον κύριο Θεοχάρη, και πιστεύω μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχουμε και νομοθετική, θα έχουμε νόμο δηλαδή για τα DMO και τα cluster. Δηλαδή τα cluster είναι οι σύνδεσμοι, οι συστάδες των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Το διάζωμα λοιπόν εδώ και καιρό, έχουμε κάνει πολλές παρουσιάσεις, αλλά τώρα προτείναμε επίσημα, ύστερα από πρόσκληση της περιφέρειας. Ξέρετε, με τον Νίκα έχουμε μια εξαιρετική επαφή και διαρκή συνεννόηση για το πρόγραμμα αυτό. Η διαχειριστική αρχή λοιπόν, ο κύριος Ψαράκης, έχει αρχίσει τη διαδικασία, όπως όλες τις περιφέρειες, της διαβούλευσης, και ρωτάει φορείς τη γνώμη τους για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2127 για την περιφέρειά μας. Και το διάζωμα λοιπόν υπέβαλε επίσημα πια αυτή την πολιτιστική διαδρομή με την επωνυμία Μοραίας, γιατί έχει ως όχημα και αξιοποιεί πάρα πολύ τον αυτοκινητόδρομο. Ναι, και αποτελεί ένα συνεκτικό δρόμο, έτσι, ουσιαστικά αυτή η διαδρομή μεταξύ των πολιτιστικών σημείων αναφοράς που μόλις μας είπατε, όλες τις Πελοποννήσου. Γιατί αυτή η συνεκτικότητα είναι που λείπει, λίγο πολύ. Η διαδρομή αυτή ξεκινάει από την Κόρινθο, mm-hmm, και καταλήγει στην Πύλο και στο Κώστα Ναβαρίνο. Mm-hmm. Το ταυτοτικό της στοιχείο, γιατί αυτές οι διαδρομές πρέπει να έχουν ένα ισχυρό branding, mm-hmm, και ισχυρά σημεία αναφοράς και ταυτότητα στον κάθε τόπο. Το ισχυρό σημείο λοιπόν είναι η συνομιλία των αρχαίων με τις σύγχρονες πόλεις. Είναι κάτι καταπληκτικό. Μόνο στην περιφερειά μας συμβαίνει αυτό. Σας καλώ να το σκεφτείτε. Mm-hmm. Κόρινθος, αρχαία και παλιά. Νεμαία, αρχαία και παλιά. Άργος, το παλιό Άργος, το σύγχρονο Άργος, που εκεί όμως περιλαμβάνεται και το Ναύπλιο και οι Μυκήνες και η Επίδαυρος. Η Τρίπολης, που περιβάλλεται από τρεις αρχαίες πόλεις: Τεγέα, Μαντίνια, Ορχομενός. Μεγαλόπολης, αρχαία Μεγαλόπολη, σύγχρονη Μεγαλόπολη. Σπάρτη, αρχαία Σπάρτη, σύγχρονη Σπάρτη. Μεσίνη, αρχαία Μεσίνη, σύγχρονη Μεσίνη. Περιλαμβάνει όμως και την Καλαμάτα και τη Θούρια. Και καταλήγουμε στην Πύλο, όπου εκεί θα γίνει και μια τοπική διαδρομή που θα συμπεριλάβει το ανάκτορο του Νέστορος και τα περίφημα κάστρα. Το Νιόκαστρο δηλαδή, αλλά και το σπουδαίο κάστρο της Μεθόνης και της Κορώνης. Όλο αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, φανταστείτε ότι θα έχει ένα ισχυρό πυρήνα, αυτό που σας περιέγραψα, θα έχει 8 πυλώνες, αλλά ταυτόχρονα θα έχει μία ύφανση, φανταστείτε δηλαδή σαν να είναι αερόστατο, που θα καταλάβει όλο το γεωγραφικό χώρο της Πελοποννήσου, σαν μια μεγάλη αγκαλιά, και θα συμπεριλάβει όλες τις ψηφίδες, όλα τα μνημεία, όχι μόνο τα αρχαιολογικά, αλλά και τα σπουδαία μνημεία, τα περιβαλλοντικά, τα μνημεία της φύσης,
Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι θα κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις της Πελοποννήσου. Όλους τους πολίτες, όλους τους θεσμούς και κυρίως την επιχειρηματικότητα και το μεγάλο πολιτισμό της αγροδιατροφής. Αυτό ήθελα να πω. Ουσία, έχει ουσιαστικά αναπτυξιακό πρόσημο, αν αυτό το καταλάβουμε έτσι, και έρχεται να αποδώσει ολιστικά την επένδυση του πολιτισμού σε μία σειρά από τομείς που έχουμε ανάγκη για την επόμενη μέρα της Πελοποννήσου. Ακριβώς. Στην ουσία συνενώνει τρία μεγάλα διαμάντια της περιφερειάς μας. Το ένα είναι τα μνημεία μας, της φύσης και του πολιτισμού. Το δεύτερο είναι η περίφημη σπουδαία αγροδιατροφή μας. Τα προϊόντα, το πρωτογενού τομέα, η γαστρονομία, όλες αυτές οι μεγάλες, οι ωραίες πρωτοβουλίες που ξεκινούν από την πατρίδα μας, από την Πελοπόννησο. Και τα δύο αυτά τώρα τι κάνουν, εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν. Το οποίο τουριστικό προϊόν είναι το μοντέλο ήλιος και θάλασσα, το οποίο έχει δώσει ό,τι ήταν να δώσει. Και τώρα λοιπόν εμπλουτίζεται και με τα μνημεία και με την αγροδιατροφή. Ξέρετε ότι αυτό σε μια τοπική κλίμακα το κάνει η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, έτσι. Σωστά. Το Ίδρυμα Καπετάνιο Βασίλη δηλαδή έχει ακριβώς αυτή τη δραστηριότητα. Αν θα το φανταστούμε σε μια ευρύτερη κλίμακα, καταλαβαίνει και κανείς και το αποτύπωμα μιας βιώσιμης ανάπτυξης που θέλουμε να έχουμε για τα επόμενα χρόνια και νομίζω ότι να πάνε όλα καλά και να υπάρχει η έγκριση αυτής της πρότασης, γιατί το πιο σημαντικό πλέον από εδώ και πέρα είναι οι συνέργειες. Όσο το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω ότι το έχει αποδείξει και το διάζωμα με την παρουσία του. Θα μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω και προς αυτή την κατεύθυνση μας ετοιμάζετε ωραία πράγματα από ό,τι βλέπω. Να σας ρωτήσω όμως έτσι για να σας όχι χαλάσω τη διάθεση αλλά ούτε και την κατάσταση αλλά να βάλω για τον άξονα του προβληματισμού λίγο για αυτά που συμβαίνουν στον ελληνικό χώρο και στον πολιτισμό τον οποίο τον έχετε υπηρετήσει και φαντάζομαι και εσάς σας προβληματίζουν όλες αυτές οι καταγγελίες και όλη αυτή η εικόνα που νοσεί γύρω μας, που είναι αρκετά νοσηρή. Ούτε θέλω να τα ακούω, ούτε θέλω να τα αγγίζω. Είναι σαν να μολύνω την ωραιότερη προσπάθεια που έχω κάνει στη δημόσια ζωή μου. Γι' αυτό δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Κρατάω λοιπόν αυτές τις αναφορές, κρατάω και τη δική σας συμβολή στην όλη κατάσταση με την περιφέρεια Πελοποννήσου και νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία που μπορεί να δώσει συνεκτικά, ενοποιητικά όλο αυτό που περιμένουμε, γιατί το περιγράψατε πολύ καλά. Έχουμε μια αποσπασματικότητα αυτή τη στιγμή ενός δυναμικού που δεν έχει αξιοποιηθεί στον βαθμό που θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί. Αλλά έχουμε την ευκαιρία μπροστά μας. Μακάρι να το δούμε και να γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο του Σωματείου Διαζώματος, τον κύριο Σταυρομπαίνο, για μία ακόμη φορά να παρουσιάζει μία ρηξικέλευτη έτσι, προσέγγιση γύρω από την αξιοποίηση των πολιτιστικών μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος της Πελοποννήσου. Και πάμε να συνεχίσουμε εμείς για τα όσα έχουν να κάνουν με την, όχι την υπόθεση του κορονοϊού, αλλά ναι, να πάμε στην υπόθεση του κορονοϊού, να μείνουμε για να δούμε λίγο και την κατάσταση στην Ηλία, στην Ανδραβίδα. Σε φυλακή βρίσκεται ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων. Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν προβλήματα με τους εμβολιασμούς. Αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες και στην Ηλία, με το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης να καταγράφει τα περισσότερα κρούσματα. Όσον αφορά το δικό μας Δήμο, από τα επίσημα στοιχεία που έχουμε από τον ΕΟΔΗ, έχουμε μία μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα περίπου στο 30%. Παρόλα αυτά όμως έχουμε αρκετά υψηλό αριθμό κρούσματων. Μιλάμε για περίπου 40 κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα. Προσπαθούμε να το σταθεροποιήσουμε και να το μειώσουμε. Αλλά ταυτόχρονα, λόγω του γεγονότος ότι είμαστε πολύ κοντά στη Μητρόπολη της Δυτικής Ελλάδος, που είναι η Πάτρα, που βλέπετε τι αυξημένο αριθμό κρουσμάτων έχει, ότι έχουμε μεγάλο αριθμό, όπως είχα πει, ασθενών οι οποίοι το περνάνε χωρίς συμπτωματολογία, χωρίς κάποια κλινική εικόνα. Και άμα βάλουμε τη μολυσματικότητα, τη μεταδοτικότητα της μεταλλάξης του ιού, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση αυτή μας δυσκολεύει. Παρόλα αυτά είμαστε σε μια διαρκή προσπάθεια να σταθεροποιήσουμε και να σιγά σιγά να μειώνουμε τον αριθμό των ενεργών κρουσμάτων,
για να μπορέσουμε να γυρίσουμε και στην κανονικότητα. Εν τω μεταξύ, η Δημοτική Αρχή ζητάει από το Υπουργείο να εντάξει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και τα κέντρα υγείας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες οι οποίοι αναγκάζονται να πάνε μόνο στα νοσοκομεία Αμαλιάδας και Πύργου και στο κέντρο υγείας Γαστούνης για να εμβολιαστούν. Προχωράει, βέβαια έχει κάποια προβλήματα, τώρα δεν ξέρω που οφείλονται. Περιμένουμε να γίνουν και να ενταχθούν στους εμβολιασμούς και τα κέντρα υγείας και τα πολυδύναμα ιατρία. Για παράδειγμα, το κέντρο υγείας Βάρδας, που είναι ο στρατηγός της υγείας στο Δήμο μας, ακόμα δεν έχει ενταχθεί σαν εμβολιαστικό κέντρο. Το πολυδύναμο των Λιχενών το ίδιο. Πρέπει δηλαδή η πολιτεία, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν και ο κόσμος ο οποίος κάνει τα εμβόλια καθημερινά και θα αποφεύγει και η δυσκολία και η ταλαιπωρία για πολλούς συνανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν ούτε στον Πύργο, ούτε στην Αμαλιάδα, ούτε στην Πάτρα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει, έχω κάνει και ένα υπόμνημα στον Υπουργό Υγείας και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, πρέπει το δυνατόν συντομότερο να αυξήσει τα εμβολιαστικά κέντρα στην περιοχή μας. Θα έπρεπε να το είχαμε δει νωρίτερα, θα το δούμε τώρα. Όμως είναι ένα θέμα το οποίο συσχετίζει αυτή την διάδραση και την επικοινωνία των αρχαιολογικών χώρων με την σύγχρονη τέχνη. Μια διάσημη DJ βρέθηκε στα ντέξη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Εκεί όπου το αρχαίο παραμένει συνεχώς ζωντανό και νέο, έτοιμο να ξυπνήσει συνειδήσεις και φρέσκες ιδέες για το πώς ζούμε ή πώς θα θέλαμε να ζήσουμε. Ανάμεσα στην αρχαία αγορά, τα τείχη της πόλης, τον ναό του Ασκληπιού και την Κρίνη Αρσινόη, ο ήχος του σήμερα παίρνει φωτιά και ορίζει από το μηδέν όχι μόνο το πώς ακούμε, αλλά και το πώς βλέπουμε. Ο ξακουστός χώρος της Αρχαίας Μεσίνης φιλοξένησε την κορυφαία DJ Charlotte DeVitte για ένα DJ set που αλλάζει τα δεδομένα. Ένα ξεσηκωτικό κύμα σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής από την DJ φαινόμενο που νίκησε τον αίτητο Carl Cox με την ασταμάτητη ενέργειά της, την ασυμβίβαστη και επιθετική της τέκνο, το φανατικό κοινό της και τους περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο ακολούθους της στο Instagram, συνεχίζοντας να συνταράσει clubbers σε κάθε γωνιά του πλανήτη, στα μεγαλύτερα φεστιβάλ και events, αλλά και σε underground σκηνές και πάρτις όλου του κόσμου. Μοναδική αυτή συναυλία από τον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης παρακολούθησαν εκατοντάδες φίλοι της ηλεκτρονικής μουσικής live από το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση και το Facebook της Στέγης. Να γυρίσουμε με σελίδα στο δελτίο και να έρθουμε στα της οικονομίας που βάλεται από τα περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού. Στο πλαίσιο της ανακούφισης των επαγγελματιών, πέραν των μέτρων που λαμβάνονται, η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση των εκπτώσεων. Οι εκπτώσεις οι χειμερινές παρατείνονται για ένα μήνα ακόμα. Η απόφαση αυτή σχολιάζεται ποικιλότροπα από τους επαγγελματίες που θα πωλούν φθηνά τα προϊόντα τους για έναν ακόμη μήνα, με την ελπίδα από την άλλη για την τόνωση της αγοράς να κυριαρχεί. Ο κόσμος μπορεί τον τελευταίο μήνα των εκπτώσεων να υποφεληθεί από τις καλές τιμές των προϊόντων και να ψωνίσει ό,τι επιθυμεί σε πολύ καλές τιμές. Ελπίζω τον Μάρτη να πάει ακόμα καλύτερα και να ξεπουλήσουμε τα χειμερινά μας προϊόντα σε τιμές, όπως είπα, καταπληκτικές.
Δεν είναι όφελος σε κανένα κατάστημα να κρατήσει εμπόρευμα για τον χρόνο. Ειδικά τα ρούχα και τα παπούτσια, από ό,τι ξέρετε όλοι, έχουν αλλάζει μόδα και καλό είναι να ξεπουλήσουν, να μην έχουμε το ίδιο εμπόρευμα του χρόνου. Η ελπίδα για αυξημένη κίνηση το Μάρτιο στο πλαίσιο της παράτασης της εκπτωτικής περιόδου περιέχει και τον κίνδυνο των μειωμένων εισόδων, αφού τα εμπορεύματα έχουν αγοραστεί ακριβά και πολλούνται ακόμη και στο κόστος, με την ανάγκη στήριξης από το κράτος να είναι επιτακτική, καθώς οι τελευταίοι μήνες της πανδημίας και των περιορισμών ήταν χειρότεροι των πολλών τελευταίων ετών για τους επαγγελματίες. Όταν ένα προϊόν το δίνεις με 50 και 70% έκπτωση, όπως καταλαβαίνετε, το κέρδος είναι ελάχιστο. Μηδενικό, μπορώ να πω. Όταν πουλάς λοιπόν εμπόρευμα μηδενικό, σαφώς δεν έχεις κέρδος. Με μηδέν κέρδος σαφώς δεν πάει καλά. Και γι' αυτό θέλουμε στήριξη από την πολιτεία. Και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα θα πληρωθούμε την έκτη επιστρεπτέα. Οι υποσχέσεις είναι πολλές. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει και πώς, αν η έκτη επιστρεπτέα φτάσει και στο τελευταίο μικρομάγαζο. Γιατί η πέμπτη δεν πήγε. Ο Δήμος Καλαμάτας, η Φάρης τώρα και η Καρναβαλική Επιτροπή μας βάζουν σε κλίμα γιορτινό με σύνθημα «Προσαρμοζόμαστε, διασκεδάζουμε, συνεχίζουμε». Το ένατο καλαματιανό καρναβάλι θα είναι πολύ διαφορετικό λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που ζούμε, καθώς θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου από τις 26 Φεβρουαρίου έως και τις 14 Μαρτίου. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι γεμάτο παιχνίδια. Διαφορετικό, αλλά εξίσου συναρπαστικό, το φετινό Καλαματιανό Καρναβάλι. Με σύνθημα «Προσαρμοζόμαστε, διασκεδάζουμε, συνεχίζουμε», το ένατο Καλαματιανό Καρναβάλι θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου από τις 26 Φεβρουαρίου έως και τις 14 Μαρτίου. Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την έναρξη της πανδημίας, όμως εμείς ως Δημοτική Αρχή κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι περνάει από τα χέρι μας, ώστε να ξεχάσει ο κόσμος τα προβλήματα της καθημερινότητας. Το Καλαματιανό Καρναβάλι έχει γίνει πλέον θεσμός. Έχει αγαπηθεί από όλους, μικρούς και μεγάλους, και εμείς έχουμε ως στόχο πάντα κάθε χρόνο να το αναβαθμίζουμε. Με σύνθημα λοιπόν «Προσαρμοζόμαστε, διασκεδάζουμε, συνεχίζουμε», ξεκινά το ένατο Καλαματιανό Καρναβάλι διαδικτυακά. Επαναλαμβάνω, διαδικτυακά και χωρίς κόστος. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει όλο αυτό τον καιρό, και ευελπιστούμε ότι το 10ο καρναβάλι θα απογειώσει την πόλη μας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλά διαδικτυακά παιχνίδια, διαγωνισμούς και event για μικρούς και μεγάλους. Θα δούμε δράσεις για μικρούς και μεγάλους, quiz, γρίφους, χορό, διασκέδαση, μουσικές βραδιές. Έχουμε και το παιδικό καρναβάλι για τα παιδιά. Όλα αυτά θα είναι αναρτημένα στο Καλαματιανό Καρναβάλι στην ιστοσελίδα για να δουν τις οδηγίες. Για τους μεγάλους τώρα, ένα διαφορετικό πρόγραμμα, μουσικές βραδιές με τον Παναγιώτη Μάλαμα, τον ήχο του Νότου, με DJ set από καταστήματα εδώ της Καλαμάτας, τοπικές επιχειρήσεις, με παιχνίδια, γρίφους. Μέσα από τη σελίδα του Καλαματιανό Καρναβάλι θα διασκεδάσουν και μικροί και μεγάλοι. 2 εβδομάδες καθημερινά θα έχουμε δράσεις για όλο τον κόσμο. Η Κωνσταντίνα Ζέρβα από την Καλαμάτα, ανερχόμενη τραγουδίστρια της pop σκηνής που ακούει στο καλλιτεχνικό όνομα Κιάννα, θα είναι το κεντρικό πρόσωπο της διαδικτυακής έναρξης των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Είναι ένα καρναβάλι λίγο πιο ιδιαίτερο από τα συνηθισμένα και γενικά αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό είναι πιο ιδιαίτερα. Και πόσο μάλλον για εμάς τους καλλιτέχνες. Είναι μεγάλη ευκαιρία το ότι βρίσκομαι εδώ με εσάς και χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι να περάσετε τέλεια, να μπείτε όλοι online την Παρασκευή, να παρτάρουμε, να περάσουμε υπέροχα και του χρόνου να είμαστε ενωμένοι και πιο δυνατοί για να περάσουμε ακόμα πιο υπέροχα. Τώρα κάτι παραπάνω από απογοητευμένη είναι η επιχειρηματία στην Ηλία μετά το κόκκινο που μπήκε σε 5 από τους 7 δήμους του νομού. Όπως λένε, αγωνιούν για το μέλλον των ιδίων και των επιχειρήσεών τους. Κραυγή αγωνίας από τους εμπόρους μετά και το κόκκινο της Ηλίας. Οι καταστηματάρχες αγωνιούν για το μέλλον τους. Τα νέα μέτρα προκαλούν την έντονη δυσαρέσκεια του επιχειρηματικού κόσμου. Τα καταστήματα δουλεύουν με click shop.
και click away. Αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει και στα μικρά καταστήματα ένας πελάτης έμπαινε τις προηγούμενες μέρες, ένας πελάτης έμπαινε και τώρα. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε ραντεβού, ούτε να μπαίνουν με κατόπιν, παίρνουν τηλεφωνήματος. Θα έπρεπε να ήταν ανοιχτά όπως δουλεύουν τα καταστήματα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Ο μεγάλος αστισμός γίνεται στα πολυκαταστήματα, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις τράπεζες. Εκεί υπάρχει πολύ συνωστισμός και εκεί θα έπρεπε να πάρουν μέτρα. Οι αντιδράσεις τους για το άνοιξε-κλείσε των καταστημάτων το τελευταίο διάστημα είναι πολλές. Όταν όμως θα ανοίξουν, θα πρέπει να πληρώσει τα ενίκια του. Θα πρέπει να πληρώσει το ρεύμα του, θα πρέπει να πληρώσει το τηλέφωνο, θα πληρώσει το ΕΦΚΑ, τις ασφάλειες και τις επιστευτές που θα πάρει. Όλα αυτά πώς θα πρέπει να πληρώσει. Τότε θα αρχίσουν το μεγάλο πρόβλημα. Ελπιστούμε μέχρι τότε να έχει τελειώσει ο ιός, να υπάρχει υγεία και να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα της οικονομίας που είναι η βοήθεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κραυγή απόγνωσης και αγωνίας και από τον κλάδο της εστίασης που έχει πληγεί όσο κανένας άλλος. Είναι άδειος ο πύργος σε όλα τα σημεία, στην πλατεία, στους δρόμους, όπου και να κυκλοφορήσεις, δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν είναι κάτι καλό για όλους αυτό το πράγμα και στην ψυχολογία μας, αλλά και για τη συνέχεια. Όσο πιο πολύ γίνονται πιο αυστηρά τα μέτρα, η κίνηση περιορίζεται. Φοβάται ο κόσμος, μαζεύεται. Φοβάται και όταν ακούει ότι υπάρχουν πολλά κρούσματα γιατί προσπαθούν να φυλάξει ο καθένας την υγεία του. Επίσης φοβάται τα πρόστιμα, ο κόσμος είναι πιο μαζεμένος. Τα καταστήματα για να μπορέσουν να βγάλουν τα προστοζήν μετατράπηκαν σε take away. Μία βάρδια ακυρώνεται. Η μία βάρδια ακυρώνεται και το παιδί που έπαιρνε το μεροκάματό του και εμείς που παίρναμε άλλο ένα μεροκάματο. Στην ουσία δουλεύεις για να συντηρήσεις το μαγαζί σου αυτή τη στιγμή, δεν δουλεύεις για να βγάλεις μεροκάματο. Αλλά τώρα χάνεται και ένα μεροκάματο που έπαιρνε το παιδί. Οι οδηγοί ταξί σήκωσαν χειρόφρενο σε μια πόλη νεκρή λόγω των περιοριστικών μέτρων, με τις επιπτώσεις πολλές και στο συγκεκριμένο κλάδο. Υποφέραμε, υποφέρουμε και πιστεύω ότι θα εξακολουθούμε να υποφέρουμε και μέχρι το τέλος του 2021. Δηλαδή, εάν δεν μπούμε σε μια κανονικότητα του είδους να κάνουμε τα εμβόλια όλοι και να μπορούμε πλέον να κυκλοφορούμε λίγο πιο ελεύθερα, φυσικά θα υπάρχει χρήση μάσκας όπως υποθέτω μέχρι το τέλος του έτους, αλλά να υπάρξει τουλάχιστον μια κίνηση και στην αγορά και στην εστίαση και όλα αυτά που θα βοηθήσουν να αυξηθεί και το ποσοστό του τουρισμού που υπάρχει εντός της πόλης και του εισερχόμενου τουρισμού, αν θα υπάρξει, που φυσικά φέτος δεν νομίζουμε να υπάρξει. Πάμε σε νέα από τον κόσμο. Ο Αλέξης Σοφοκλέος έκανε το γύρο του νησιού πεζό σε 29 ημέρες σε μια πεζοπορία στην Κύπρο με φιλανθρωπικό περιεχόμενο. Στη Βρετανία, από την άλλη, 1.500 τόνοι μασκών και γαντιών κάθε μήνα εντοπίζονται στα σκουπίδια. Η πανδημία επιδείνωσε την κατάσταση με τα πλαστικά απορρίμματα. 1.500 περίπου τόνοι μασκών και γαντιών πετιούνται στα σκουπίδια κάθε μήνα στη Βρετανία. Είναι τρομερά σοκαριστικό να βλέπουμε πώς ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός έχει συνέπειες στην κοινωνία μας. Τα βρίσκουμε στο δρόμο, παντού. Κατά τη διάρκεια του lockdown, κάνω βόλτες σε πάρκα και σπάνια δεν βρίσκω μάσκες και γάντια στο χώμα. Τα περισσότερα από αυτά τα απορρίμματα καταλήγουν σε χωματερές, όπου θα χρειαστούν κυριολεκτικά αιώνες για να αποσυντεθούν. Αρκετά όμως μένουν πεταμένα στο έδαφος και θα περάσουν στο οικοσύστημα. Οι μάσκες αντικατέστησαν τις πλαστικές σακούλες και έγιναν ένας από τους πλέον συνήθεις τύπους σκουπιδιών. Μια οργάνωση εκτιμά ότι πετιούνται 102 εκατομμύρια μάσκες κάθε εβδομάδα στη Βρετανία. Αρκετές δηλαδή για να καλύψουν 232 γήπεδα ποδοσφαίρου. Τι μπορεί να κάνει όμως ο κόσμος για να μην χειροτερεύσει η κατάσταση? Προτρέπουμε τον κόσμο να παίρνει επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν πρέπει να ξεχνάμε την κρίσιμη κατάσταση που βρίσκεται το κλίμα. Ο 52 ετών Αλέξης Σοφοκλέους από την Κύπρο, παρά τις πολλές του ευθύνες, πάντα βρίσκει χρόνο για εθελοντισμό και για να βοηθήσει τους συνανθρώπους του. Ο εθελοντής πεζοπόρος τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 κατάφερε να κάνει πεζό στον γύρο της Κύπρου, φτάνοντας ακόμη και στα κατεχόμενα. Μια συνολική απόσταση 740 χιλιόμετρων σε 29 ημέρες. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που το κατάφερε αυτό. Από τον Νοέμβριο του 2020 έχει καταπιαστεί με ένα νέο εγχείρημα. Κάθε εβδομάδα κάνει πεζοπορίες. Κάθε φορά για διαφορετικό φιλανθρωπικό σκοπό και ζητεί από τους συμπολίτες του να είναι μαζί του στις πεζοπορίες, καταβάλλοντας 10 ευρώ, τα οποία πηγαίνουν κατευθείαν σε φιλανθρωπίες.
Άρχισα να περπατάω σε όλο το νησί και σε χωριά της Κύπρου για να συγκεντρώσω χρήματα για φιλανθρωπίες και ειδικά για αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Και αυτός είναι ο σκοπός. Να βοηθώ τους άλλους και να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον. Αυτός είναι ο απόλυτος στόχος για εμένα και σκοπεύω να το κάνω για όσο είναι απαραίτητο. Πάμε τώρα στην αυλική σας ενημέρωση. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας έχουμε τη συστρία του. Καλησπέρα σε εσύ. Καλησπέρα σε εμείς. Έχουμε τα ζητήματα με την τρίτη εθνική κατηγορία. Τελικά. Είχαμε μία συνεδρίαση της Επιτροπής Διοργανώσεων σήμερα, η οποία αποφάσισε να συνεχιστεί να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής με την διεξαγωγή ωστόσο του πρώτου γύρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτραπεί η διεξαγωγή των αγώνων του από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Όλα τα σωματεία είτε επιθυμούν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος είτε όχι, θα πρέπει να στείλουν μέχρι και τις 3 Μαρτίου την απόφασή τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν, θα υποβιβαστούν στις οικίες ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων χωρίς τις ανάλογες κυρώσεις. Είναι μια σημαντική απόφαση. Παράλληλα, η Επιτροπή Διοργανώσεων αποφάσισε να εισηγηθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ τη μείωση κατά 50% της αμοιβής των διαιτητών και παρατηρητών αγώνων και διαιτησίας για όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος μέχρι και τη λήξη του. Πάμε λίγο. Αυτό ήταν και ένα αίτημα των ομάδων, συγγνώμη σε διακόπτω, ένα αίτημα των ομάδων, μια επιστολή που είχαν στείλει πριν αρκετό καιρό οι ομάδες και του 9ου ομίλου. Πάμε λίγο στον Αστέρα Τρίπολης και την πρωτοβουλία που λαμβάνει για μια συλλεκτική φανέλα. Πραγματικά είναι άλλη μια έκπληξη αναφορικά με μια συλλεκτική φανέλα της ομάδας. Ο αντιπρόεδρος της ομάδας έκανε αυτή την κοινοποίηση μέσω των social media, ο κύριος Δημήτρης Κενές, και έδωσε μια γεύση από αυτή τη φανέλα γράφοντας 200 χρόνια. Αναφέρεται σαφώς στα 200 χρόνια από την απελευθέρωση, ενώ σήμερα βρισκόμαστε ένα μήνα ακριβώς μακριά από την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουμε ακόμη. Προς το παρόν έχουμε μία πρώτη εικόνα από αυτή την φανέλα, που είναι στα γνωστά χρώματα το μπλε-κίτρινο. Θα φορεθεί ωστόσο στο πρωτάθλημα, όπως δείχνουν όλες οι πιθανότητες, ενώ θα απευθύνεται και σε συλλέκτες. Να πούμε παράλληλα ότι το Σάββατο ο Αστέρας Τρίπολης παίζει στις 7.30 με τον ΠΑΟΚ, ελπίζοντας να πάρει και το τρίποντο. Σας να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς να περάσουμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Της Τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργη της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best Minute. Μαζί μας ακολουθεί η εκπομπή Διάλογοι. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.